Μια ιδιαίτερη εκδήλωση πραγματοποίησε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα «Οι μελανές σοπές και η αιχμαλωσία του φωτός». Απόψε είναι η τελευταία ομιλία που θα γίνει προς το κοινό στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου, του Τμήματος Πληροφορικής μάλλον, προς το ευρύ κοινό. Αφορά τις μελανές σοπές και την αιχμαλωσία του φωτός. Και να πούμε ότι πολλές φορές το γίνον εργαστήριο είναι αδυνατή να αποδώσει την ευρύτητα των συμπατικών νόμων. Με αποτέλεσμα τόσο στη γη να αντιλαμβανόμαστε ένα πολύ μικρό μέρος από αυτά που συμβαίνουν εκεί πέρα. Μέσα από τη συζήτηση, οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τα μηνύματα που μας στέλνει το σύμπαν. Αφορά όλους, έτσι, το βασικό, ο βασικός κορμός της ομιλίας θα είναι και τη συζήτηση θα είναι η γέννηση, δομή και εξέλιξη των αστέρων, των μικρών και των μεγάλων, και τα αστρικά τους υπολείμματα. Ένα από αυτά είναι και οι μελανές σοπές, που είναι μια ακραία μορφή της ύλης και αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πόσο αδύναμο είναι το γήινο εργαστήριο να αποδώσει αυτή την ευρύτητα του συμπαντικού νόμου. Κοιτάξτε, ενδεχομένως η έκρηξη ενός μακρινού αστέρα να βομβαρδίσει την ατμόσφαιρα της γης με επικίνδυνη ακτινοβολία γάμα, που να έχει σαν αποτέλεσμα και την καταστροφή της, αλλά ευτυχώς οι υποψήφοι σούπερνόβα, όπως λέμε, αυτή τη στιγμή δεν κοιτάζουν προς τη γη. Και είναι και αρκετά μακριά.